Διαιτησία. Εγκατέλειψα την ενεργό διαιτησία το 1992. Και πριν μια 20ετία περίπου. Περίπου, ναι. Και τι περιείχε το μενού όλα αυτά τα χρόνια. Θα έλεγα πολύ αγάπη για το ποδόσφαιρο, πολλή αγωνία, στερήσεις, προσπάθεια, φιλοδοξία, πίκρα, πολλές φορές απογοήτευση, πολλά μπράβο, αλλά στο τέλος καταξίωση και δικαίωση. Μάλιστα. Στη συνέχεια ακολούθησε μια πενταετία, ήμουν παρατηρητής διαιτησίας και καθηγητής διαιτησίας στο Σύνδεσμο. Αυτοδικαίως φαντάζομαι ως διεθνής διαιτητής, Ναι, διότι το δικαιούμουν σαν διεθνής διαιτητής. Σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή. Σύμφωνα με τον νόμο, πάντα με τον νόμο. Πάντα σύνομος, κύριε Φιλιππιάδη. Και έρχεται λοιπόν η 17η Δεκάτου του 1998, που με δική μου αίτηση ζητώ τη διαγραφή μου από τον Ιστορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης Διαιτητών. Ναι. Για ποιο λόγο, εσείς έπρεπε να είστε κοντά να βοηθήσετε εκεί με την πλούσια εμπειρία σας και τη δράση σας όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο ζητήσατε. Το περίμενα αυτό το ερώτημα, γιατί δεν είδα πολλά στραβά. Βασικά είδα ότι δεν υπήρχε ιεραρχία στα πρόσωπα της. Μιλάμε για το 1990. Το 1992. Το 92. Συγγνώμη, το 17-12 του 98, μάλιστα, μετά από την προσφορά μου 5 χρόνια. Ποιος προείστατε τότε του Συνδέσμου Διαιτητών, κύριε Φιλιππιάδη? Τότε ήταν ο Νίκος Λατάνος πρόεδρος. Ναι. Ο Νίκος Λατάνος. Και έχω και την... Μα είπατε ότι έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από τον κύριο Λατάνο. Δεν το έκανα για τον Νίκο Λατάνο. Και ζητήσατε να διαγραφείτε από το Σύνδεσμο, μου κάνει εντύπωση. Μάλιστα, το στεναχώρεσα πάρα πολύ. Σας είπα λόγοι άλλοι, ανεξάρτητη θέλησή μου, γιατί έβλεπα ότι δεν υπήρχε ιεραρχία στη διαιτησία της Θεσσαλονίκης. Τα πάντα είχαν ισοπεδωθεί. Και έβλεπα ότι δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πήγαινα παρατηρητής, δεν μπορούσα να διορθώσω κάτι παραπάνω. Όλα τα κακώς κείμενα. Όλα αυτά με στεναχωρούσαν και θέλησα να κάνω. Από το να συμμετέχετε δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση. Ίσως είμαι ο μοναδικός Έλληνας διαιτητής που με δική μου αίτηση θέλησα να αυτοδιαγραφώ. Και ίσως είμαι ένας πάλι από τους. Ούτε αυτοπροβάλλομαι, ένας από τους μοναδικούς που είδα πότε πρέπει να σταματήσω. Είδατε δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει και να αποσυρθείτε και από τα κοινά του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Έχω εδώ την... Ο κύριος Λατάνος δεν έκανε κάποια προσπάθεια να συμμετάσχει. Βεβαιότατα, και ο κύριος Σελεπάκης μέχρι που δάκρυσε. Έχω εδώ την αίτηση, να την δείξω βέβαια και να στη διαβάσω. Να στη δείξω πρώτα και να στη διαβάσω αν θέλετε. Μπράβο. Δεν φαίνεται καλά στην εικόνα. Ναι. Καλύτερα στην οθόνη να μας τη διαβάσετε, κύριε, αν θέλετε, κύριε Φιλιππιάδη. Εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Σεβαστά μέλη της Διοίκησης, με την παρούσα μου αίτηση έρχομαι να υλοποιήσω την αρχική μου απόβαση, την οποία ανήγγειλα στις 2/11/98 και μέσω του αθλητικού ημερήσιου τύπου για τον οριστικό μου αποχωρισμό από το χώρο της διαιτησίας μετά από 30 ενεργά έτη. Συγχωρέστε μου για τον προβληματισμό και τη φόρτιση που τυχόν σας δημιουργήσω. Όμως, επειδή αισθάνομαι ότι αδυνατό πλέον να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στη διαιτησία και επιθυμώντας να αποχωριστώ σαν φίλος, παρακαλώ όπως μου διαγράψετε από τα Μητρώα των Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Με άπειρη εκτίμηση και τα λοιπά. Έγινε με αρχικό πρωτοκόλλο 273 18-12 του 1998. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει εδώ υπογράφει, δεν ξέρω, η απάντηση της διοίκησης. Μετά από προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου για να μεταπιστεί ο ελόγω διαιτητής, γίνεται διεκτή. Και καταλαβαίνετε. Με βαριά καρδιά, δηλαδή, ο Σύνδεσμος Διαιτητών. Στεναχώρεσα τον φίλο μου τον Νίκο τον Λατάνο και τον Γενικό Γραμματέα, τον άλλο φίλο μου τον Θοδωρή τον Μπιτίτσιο. Και επειδή συνδέεται το ένα με το άλλο, έχω εδώ 6/11 που εγκατέλειψα τη διαιτησία και αναφέρω τους λόγους μου που θα ήθελα να τους αναφέρω κι αυτούς. Για να τους αναφέρουμε το 92, είπαμε, το 90, κύριε. Το 98 πλέον. Το 98, το 98 πηγαίνουμε. Μάλιστα, το 1992 σταμάτησα, σας είπα, ήμουν παρατηρητής κάποια χρόνια και βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν στην διαιτησία. Για διαβάστε λίγο τους λόγους εκεί που... Ύστερα από βαθιά σκέψη και μην μπορώντας να προσφέρω κάτι περισσότερο στη διαιτησία από ό,τι εγώ επιθυμούσα, λόγοι και επαγγελματικοί με αναγκάζουν να εγκαταλείψω οριστικά το χώρο της διαιτησίας και από τη θέση του μη εν ενεργεία διαιτητή. Εάν ποτέ οι συνθήκες διαφοροποιηθούν και η διαιτησία αποκτήσει την πραγματική της διάσταση, κερδίζοντας την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία που δικαιούται, τότε και εφόσον με χρειαστεί θα επιστρέψω. Παράλληλα, θα πρέπει και η διαιτησία να δείξει καλύτερο πρόσωπο, όχι μόνο σε επίπεδο απόδοση αγωνιστική, αλλά και σε διοικητικό επίπεδο από όλα τα αιρετά και μη όργανά της.
ευχής έργο να ξαναλειτουργήσει ο σεβασμός στην ιεραρχία της Ετησίας, αυτό που σας είπα. Μάλιστα. Η αγάπη μου και ο σεβασμός για το σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης που με ανέδειξε θα υπάρχει πάντα. Ευχαριστία στην ΟΔΠΕ, την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, αλλά και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, όπου διαιτητικά ανδρώθηκα. Δεν την ξέχασα ποτέ, βλέπετε τότε, από τότε έστειλα τις ευχαριστίες μου. Μάλιστα. Και έφυγα σαν φίλος από τη διαιτησία και ο Θεός τα έφερε έτσι που ξαναγυρίζω πάλι και ξαναγυρίζω στη διαιτησία, στο σπίτι μου το πρώτο, σαν φίλος. Ακριβώς. Μάλιστα. Έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση, επειδή μιλάτε για θέματα διαιτησίας. Έχουμε τον εκπρόσωπο της ΟΔΠΕ, τον κύριο Βασίλειο Ράπτη, ο οποίος θέλει να μας κάνει μια παρέμβαση. Φαντάζομαι τον γνωρίζετε. Από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής. Από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής. Το Διευθυντή Σχολείων. Μπράβο. Το Βασίλειο το Ράπτη και η κορούλα του, νομίζω, είναι διαιτητή. Διαιτητήνα, μπράβο, ναι, ναι. Κύριε Ράπτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, κύριε Γιάννη, και στον εκλεκτό καλεσμένο σας, τον κύριο Φιλιππιάδη. Είστε καλά, κύριε Ράπτη. Είμαι καλά και βρίσκομαι στο όμορφο χωριό της Περαίας, στη λίμνη Βεγορίτιδα. Μάλιστα. Γιατί έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Είναι και όλα τα παιδιά εδώ της ομάδας στο χωριό κλπ. Και παρακολουθούμε συνεχώς τα παιχνίδια. Μάλιστα. Να πούμε ότι η παρέμβασή μας έχει με διπλή διότητα και ως αντιπρόεδρος της ΟΔΠΕ, αλλά και ως συμβούλιο στο ΠΕΑΚ, δηλαδή τα αθλητικά κέντρα Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όπου απόψε θα βγάλετε και είδηση, κύριε Γιάννη. Μάλιστα. Βασίλειε, πούμε... από ό,τι βλέπω, συγγνώμη λίγο, η δραστηριότητά σου είναι έντονη και πολυσχηδής. Αυτό είναι γνωστό. Επιβεβαιώνεται για ακόμα μία φορά. Ακριβώς. Και να πούμε και κάτι, κύριε Γιάννη. Ναι, ναι. Ότι μετά από 14 χρόνια που ασκούσα τη διεύθυνση στον πρώτο Αγίου Παύλου και επειδή τα αθλητικά έχουν μπει για καλά στη ζωή μου, έχει κλείσει ο κύκλος μου εκεί. Ήδη από τις 22 του μηνός έχω παραδώσει και τη διεύθυνση του σχολείου. Θα παραμείνω πλέον δάσκαλος. Εγώ νόμιζα θα λέγατε ότι συνταξιοδοτήστε, κύριε Ράπτη. Όχι, 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 όχι. Θα παραμείνω δάσκαλος. Να πούμε λοιπόν, κύριε Γιάννη... Ενεργός και μάχημος φαντάζομαι, Βασίλειε. Μάχημος, μάχημος, ναι. Αγαπητέ Ιωάννη, ναι. Να πούμε πρώτα μια είδηση από το κανάλι σας. Ως περιφερειακά αθλητικά κέντρα που έχουμε τους αθλητικούς χώρους Ευόσμο, Αμπελόκη, Σταυρούπολη και Νεάπολη, έχουμε αποφασίσει και έχουμε ζητήσει προσφορές και είναι πρώτων πυλών να γίνει με καινούριο χορτοτάπητα το γήπεδο του Παύλου Μελά Σταυρούπολης. Μάλιστα. Στο οποίο έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα εγώ, ο Κυριάκος Αλεξανδρίδης που είναι στο Συμβούλιο, ο γνωστός παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Ελευθέρης του Παπαδόπουλος, ο γνωστός που κάνει και τις αθλητικές εκπομπές και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Μάλιστα. Ο χορτοτάπητας θα είναι φυσικός, Βασίλη, ή θα είναι τεχνητός. Φυσικό, φυσικό χορτάρι. Α, φυσικό. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πάλι, επειδή πλησιάζουμε και στο χειμώνα, θα καψίλω καταστραφή, Βασίλη. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν και οι ομάδες ή η ομάδα που θα είναι εκεί και θα βρούμε τη λύση. Ναι. Και δεν ξέρω αν έχετε μάθει, κύριε Γιάννη, ότι τα αθλητικά κέντρα Μίκρας, Ποσειδόνιο, περιλαμβάνει και το Εθνικό Κολυμπητήριο, Παλέτες Σπορ και το ΠΕΑΚ ενοποιούνται σε ένα αθλητικό κέντρο. Μάλιστα. Συγχωνεύονται δηλαδή, ενοποιούνται. Ναι, ναι, περιμένουμε απλά τώρα τον ορισμό μέχρι να οριστεί η μία ενιαία διοίκηση. Ακόμα είναι οι διοικήσεις έτσι και λειτουργούν. Ναι. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα και στα διαιτησία, αγαπητέ Ιωάννη, και θα πρέπει πρώτα. Εδώ πιο ειδικό τέτοια... είναι ο κύριος Φιλιππιάδης, Βασίλειε. Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή τα είπαμε προχθές με τον κύριο Φιλιππιάδη, καταρχάς να πούμε και συγχαρητήρια για την μεγάλη απόφαση του Ηρακλή να παραμείνει στην Αλφα Εθνική. Είχα την τιμή να παρευρεθώ στην σύσκεψη αυτή, όπου πρέπει να συγχαρώ και τον κύριο Φιλιππιάδη που έκανε μια φοβερά εμπεριστατωμένη εισήγηση. Φυσικά να τον συγχαρούμε για την ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΤΣ. Τέτοιοι άνθρωποι κοσμούν αυτά τα κομμάτια και αυτές τις επιτροπές. Είναι πολύ σημαντικό. Όλα τα εύσημα πήρα την κυρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να πούμε και κάτι που ο κύριος Φιλιππιάδης το γνωρίζει. Η Ομοσπονδία Διαιτών είναι η μοναδική, ήρθε προθέσει ο Ηρακλής που δικαιώθηκε, που έχει πάει στα δικαστήρια την ΕΠΟ για τα θέματα διαιτησίας. Και να πούμε κάτι, φίλε Γιάννη, ότι η Ομοσπονδία Διαιτητών, επειδή κάποιοι θέλουν να διαβάλουν, ο κύριος Φιλιππιάδης είναι και έξυπνος και το ξέρει, δεν έχει τίποτε με τους διαιτητές που στελεχώνουν επιτροπές.
Μάλιστα. Απλά και να πω και κάτι, να στο ακούσουμε, εγώ το ξέρω Φιλιππιάδης, κάνουμε τον αγώνα από την πλευρά της ΣΟΔΜΕ, όπως και ο ίδιος για την ανεξαρτησία της διαιτησίας. Δεν έχω δώσει εξετάσεις, ούτε για παρατηρητής, ούτε για εκπαιδευτής. Θεωρώ όμως ότι η ΕΠΟ, αν θέλει πραγματικά να προσφέρει υπηρεσία στο κομμάτι της διαιτησίας, να συνεργαστεί με τους σωστούς ανθρώπους που αναλαμβάνουν αρχιπρόεδροι επιτροπών διαιτησίας και να αφήσουν τον κύριο το Βασάρα να λειτουργήσει. Συμφωνεί ο κύριος Φιλιππιάδης από ό,τι βλέπω. Το ξαναλέω δυνατά. Να αφήσουν τον κύριο το Βασάρα να λειτουργήσει. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η ελληνική διαιτησία. Και για όσους δεν το καταλάβαν, όταν κάποτε έλεγε ο Πλατινί θα στείλει τον Κολίνα στην Ελλάδα, τρία άτομα το καταλάβανε, εννοούσε ότι εσείς έχετε Κολίνα, εννοούσε το Βασάρα. Μάλιστα. Εμείς βέβαια ως Ομοσπονδία, επειδή γυρίζουμε τα θέματα με όλα τα υπουργεία κλπ, εκτιμούμε ότι έρχεται πραγματικά, έρχονται πολύ καλές μέρες για τη διαιτησία, τα οποία θα έχουν επίπτωση στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Εμείς, όπως το ξέρετε, και ο φίλος ο Φιλιππιάδης που είναι εκεί, λειτουργούμε άμεσα. Και αν δεν ξέρετε, ακόμα όσοι είμαστε σήμερα στην ΟΔΜΕ, ακόμα και τα εισιτήρια που πηγαίνουμε στην Αθήνα βαρύνουν εμάς. Nice. Γιατί μας αρέσει, γιατί έχουμε το μικρόβιο μέσα. Nice. Και έχει αντιληφθεί πλέον και η πολιτεία ότι πρέπει να παρακάμψει πολλά. Και επειδή έχω ασχοληθεί με τους πρώην αρχητικούς νόμους και με αυτόν που θα κατατεθεί στη Βουλή, το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ δεν περιλαμβάνει τη διαιτησία. Ας το ακούσουν καλά απόψε πολλοί κόσμος. Nice. Απλά έχουν εμπλακεί πολύ. Χαιρόμαστε όμως γιατί άνθρωποι σαν τον Νίκο τον Φιλιππιάδη να ηγούνται των Επιτροπών Διαιτησίας. Ήδη έχω ενημερώσει και την Αθήνα, το ξέρω ο Νίκος, θα κάνουμε συσκέψεις με αρκετούς ανθρώπους για το καλό του ποδοσφαίρου μέσα και από το κομμάτι της διαιτησίας. Κάτι θέλει να σας πει κύριε Βασίλη? Παρακαλώ. Αγαπητέ Βασίλη, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ. Γεια σου Νίκο. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αυτό που έχω να πω είναι ότι επειδή υπήρξα και διαιτητής και ξέρω τον πόνο σας, τον καημό σας, είμαι κοντά στη διαιτησία. Ό,τι είναι νόμιμο και δίκαιο θα είμαι δίπλα σας και θα είμαι συμπαραστάτης σας. Συμφωνώ μαζί σου. Φίλε Νίκο, και εμείς αυτό θέλουμε. Και μάλιστα την πρώτη φορά, επειδή είμαι εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία, έχει την τιμητική, αν θέλεις, η Χαλκιδική αυτόν που την εκπροσωπεί να χειρίζεται σχεδόν όλο το κομμάτι της Ομοσπονδίας. Είναι τιμή και για μένα, αλλά κάποια πράγματα αποδίδονται σε αυτούς που μπορούν και τα κάνουν. Είναι μια αλήθεια αυτό. Εκτιμώ ότι έχουν αντιληφθεί οι πάντες πλέον ότι πρέπει η Ομοσπονδία Διαιτητών, δεν ζήτησε φίλε Νίκο να έχει ούτε το καρπούζι ούτε το μαχαίρι. Ζήτησε να συμμετέχει και να βοηθάει, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, υπήρξες και τους κορυφαίους διαιτητές, έχει μια θαυμάσια οργάνωση και θέλει να βοηθήσει. Δεν θέλει ούτε τις επιλογές να κάνει, ούτε τους ορισμούς, ούτε τους παρατηρητές. Θέλει να βοηθήσει, γιατί έχει μια υποδομή και πίσω τους πολλούς ανθρώπους. Βασίλη, κάτι παραπάνω θα τα πούμε και κατηδίαν. Λοιπόν, λεπτομέρειες και περαιτέρω. Θα έχω και την τιμή να εκπροσωπήσω την Ομοσπονδία, όπως πάντα μας καλεί η Ένωση Μακεδονίας, και θα τα μώσουμε φίλε Νίκο την Δευτέρα στην κλήρωση των πρωταθλημάτων. Στην κλήρωση, μπράβο. Σε περιμένουμε, να είσαι καλά. Βασίλη! Εκεί πάντα, έλα. Και σήμερα ήσουν χυμαρόδης και αποκαλυπτικότατος, έβγε.